Με τις εκτιμήσεις, τι γίνεται με τις ζημιές, πού υπήρξαν ζημιές? Ναι, όπως είδατε, προχθές έγινε μια βραδιά πολύ ενισχυτική με πάρα πολλούς κεραυνούς και βροχή και χαλάζι. Όντως είχαμε προβλήματα σε διάφορες περιοχές του νομού Λάρισας. Το καλό είναι ότι δεν ήταν τόσο μεγάλη σε έκταση η περιοχή, πέρα λίγο από τα Βρυσά, που ενδεχομένως και να υπάρχει μια πιο μεγάλη έκταση. Οι υπόλοιπες εκτάσεις ήταν μικρές σε ζημιές όσον αφορά την έκταση. Αλλά εκεί που χτύπησε, έκανε ζημιές. Οι περιοχές που χτύπησε το χαλάζι είναι Βρυσά Φαρσάλων, είναι στο Δαμάσι, στον Τύρναβο, είναι στη Μεσοράκη, στο Δήμο Κιλελέρ και προς το Λουτρό. Είναι στο Ελευθέριο, αλλά έπιασε και μορφοχώρη και έφτασε και στις περιφέρειες του Καλοχωρίου. Όπως επίσης και στο Δήμο Λάρισα, στο Ελευθερέ, κατά μήκος του δρόμου, δεξιά και αριστερά. Σε αυτές τις περιοχές, εκείνο το βράδυ λοιπόν έριξε χαλάζι. Ήδη το ΕΛΓΑ μαζί με εμάς έχει πάει σχεδόν σε όλες τις περιοχές. Σήμερα που μιλάμε, ενδεχομένως θα πάει και στα Βρυσιά το ΕΛΓΑ. Αυτό που είδαμε είναι ότι έχουν γίνει ζημιές, έχουν γίνει αγγελίες από τους Δήμους, θα δηλώσουν οι αγρότες τις ζημιές τους, θα γίνει κανονικά η εκτίμηση και αυτό που πρέπει να γίνει. Το θέμα είναι, όπως σας είπα και στην αρχή, ότι δεν είναι μεγάλες σε έκταση. Ξέρετε πώς είναι το χαλάζι, πιάνει κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Οπότε αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι λόγω μικρών των εκτάσεων θα γρήγορα το ΕΛΓΑ θα μπει και θα κάνει γρήγορα τις εκτιμήσεις του. Γιατί καλλιέργειες μιλάμε? Κοιτάξτε, στο Βαμπάκι, στη Βρυσιά είναι βαμπάκι και βιομηχανική ντομάτα. Πάνω στο Δαμάσι είναι κατά κυρίως λόγω του τρίγου είναι τα σταφύλια. Έχει βέβαια και κάποια επιπευτικά. Όσον αφορά καλοχώριο, μορφοχώριο και ελευθέριο, είναι δεντρώδεις κυρίως οι καλλιέργειες. Στη Μεσοράχη και στο Ελευθερέ υπάρχουν και βαμπάκι, παντού υπάρχει λόγω του βαμπάκι λόγω της εποχής και βιομηχανική ντομάτα. Υπάρχουν και σε Μεσοράχη και κάποιες φυστικές που έχουν χτυπηθεί. Λίγο πολύ ο κάθε τόπος αυτό που έχει και αυτά που είναι της εποχής, καταλαβαίνετε εννοώ. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα γίνουν γρήγορα, παρόλο που και το ΕΛΓΑ, να ξέρετε, γιατί πολλές φορές και εμείς το ΕΛΓΑ το φωνάζουμε, έχει τόσο πολύ φόρτο εργασίας, έχει λίγους υπαλλήλους, έχει και τον Ντάνιελ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι παρόλα αυτά όμως ο κ. Πυρόπουλος με ενημέρωσε ότι θα βγούμε όσο μπορούμε πιο άμεσα να δούμε τις ζημιές που έγιναν και να κάνουμε την εκτίμηση, η οποία θα είναι εξωατομικευμένη. Γιατί να ξέρετε και στο χαλάζι μπορεί να σε χτυπήσει εσένα και ο δίπλα να μην έχει καθόλου, έτσι καταλαβαίνετε. Άρα θα γίνει εξωατομικευμένη η κάθε. Που θα γίνει εκτίμηση για να είμαστε σωστοί απέναντι στους αγρότες.